καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Το Προξενιό της Ιουλίας. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, οι ετοιμασίες για το γάμο της Ιουλίας με τον Γεωργίκη έχουν μπει στην τελική ευθεία για τις δύο οικογένειες, όταν η Φιλιό βλέπει τον Γρηγόρη μεθυσμένο έξω από το σπίτι της νύφης. Η παρέμβασή της θα σώσει την κατάσταση, αλλά δίνει ελπίδες και στην ίδια ότι μπορεί να υπάρχει μια ελπίδα για τους δυο τους. Στο σπίτι των Ραζίνιδων, η Κυριακούλα ανησυχεί πως ο Γρηγόρης προσπαθήσει να σταματήσει το γάμο της Ιουλίας και ζητά από τον Ζαφύρη να μην τον αφήσει από τα μάτια του. Ο Στασινόπουλος παίρνει τα μέτρα του για να μην έχουν κάποιο απρόπτο στο γάμο, ενώ η Στάσα ετοιμάζει το δικό της σχέδιο για να στεριώσει ο γάμος της κόρης της με τον Γεωργίκη, ώστε να μην καταλάβει ότι δεν είναι παρθένα. Η μέρα του γάμου φτάνει. Ένα πρόσμενο τυχαίο γεγονός στο σπίτι της Ιουλίας τους τρομάζει όλους, καθώς το εκλαμβάνουν ως κακό ιονό. Ο Γρηγόρης παίρνει την απόφαση να αυτοκτονήσει και παίρνοντας το όπλο του ξεφεύγει από τον Ζαφύρη που τελικά τον σώζει, αλλάζοντάς του τα μυαλά. Τη μέρα του γάμου, ο Γρηγόρης, τραγική φιγούρα, βρίσκεται έξω από το σπίτι της Ιουλίας στον Τύρναβο για να αντικρίσει με τα μάτια του την πραγματικότητα που θα τον βοηθήσει να προχωρήσει μπροστά. Και ενώ η Στάσα παίρνει τα μέτρα της ώστε να βοηθήσει την κόρη της να αντιμετωπίσει τη δύσκολη πρώτη νύχτα του γάμου, ο Ζαφύρης αναλαμβάνει να κάνει τον Γρηγόρη να ξεχαστεί και τον οδηγεί στα σοκάκια της αμαρτίας και των ειδονών, στο λόφο γύρω από το φρούριο της Λάρισσας. Στο γάμο που γίνεται στο αρχοντικό του προβιού, όλοι είναι χαρούμενοι εκτός από την Ιουλία, που μετά το παραδοσιακό γλέντι πρέπει να αντιμετωπίσει τη στιγμή που τον τρομοκρατεί περισσότερο, όταν το ζευγάρι μένει μόνο, οπλίζεται με θάρρος για να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του νέου της ρόλου.